Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι εδώ δίπλα έχει κρασί και τσίπουρο που μπορεί να πάρει όποιος θέλει. Όπως επίσης υπάρχει ειδική έκδοση που βγήκε πρόσφατα στη μνήμη του Μάκη, στην είσοδο, που αυτή δίνεται έναντι 5 ευρώ. Στοίχησε λιγότερο, όμως αφού καλυφθούν τα έξοδα της έκδοσης, ό,τι περισσέψει θα πάει σε ένα ταμείο αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους. Ξεκινώντας την εκδήλωσή μας, να πούμε ότι αριστερά μου βρίσκεται η Πόπη Γανιάρη, δίπλα ο Νίκος Γιαννόπουλος και δεξιά μου ο Οδυσσέας ο Ταμβάκης. Εγώ λέγομαι Νίκος Ξηρουδάκης, αν και λίγο πολύ είμαστε γνωστοί όλοι. Φεύγοντας πέρσι τέτοιες μέρες, αδόκητα από τη ζωή, σίγουρα ο Μάκης πήρε μαζί του και ένα μέρος από τη ζωή καθενός και καθεμιάς από εμάς, από ό,τι μας βλέπω. Κάτι πολύ σπουδαιότερο, πήρε μαζί του ένα κομμάτι της ιστορίας, της όχι τόσο πρόσφατης, αν και χθεσινής για πολλούς και πολλές από εμάς, της ιστορίας των εργατικών αγώνων, των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων της μεταπολίτευσης, της ριζοσπαστικότητας που η μεταπολίτευση απελευθέρωσε. Εξέγερση του Πολυτεχνείου, κοινωνικοί αγώνες στην πόλη, τοπικά κινήματα, τοπικά έντυπα. Θυμάμαι ένα τοπικό έντυπο, την αντιπαράθεση που εκδιδόταν στο Βύρονα, ήταν ο Μάκης που ήταν υπεύθυνος απέναντι στον νόμο. Εργοστασιακός συνδικαλισμός, η μεγάλη απεργία της κλωστοεφαντουργίας Τρικοπή, Επιτροπή για την Απελευθέρωση του Γιάννη Σερίφη, Επιτροπή για το Στρατό, προσπάθειες κεντρικότερης συγκρότησης ή έστω συντονισμού αγωνιστών που συμμετέχουν ούτως ή άλλως σε μέτωπα της ταξικής πάλης, μέλος της ΣΕΠ επιδικτατορίας, μιας οργάνωσης που μαζί με μια άλλη οργάνωση τους Μπολσεβίκους στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια δημιούργησαν το ΕΛΕΚ, στην ομάδα για μια προλεταριακή αριστερά, στην ΟΠΑ αργότερα και τη ρήξη πιο μετά, στην κίνηση για την υπεράσπιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την ΕΛΕΝΗ, τη λεγόμενη, την ομάδα συντρόφων της άκρας αριστεράς, ταξικές συσπυρώσεις και κινήσεις, αντιπολεμική αντιεθνικιστική συσπήρωση, στους δρόμους, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο μέτωπο της κρατικής καταστολής και στη συσπήρωση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία. Ο Μάκης αναδείχθηκε σε μια από τις εμβληματικές μορφές του χώρου της επαναστατικής, της εξοκοινοβουλευτικής ή άκρας αριστεράς, όπως και αν την ονομάσουμε, καθώς και του ευρύτερου ανατρεπτικού κινήματος. Αυτές τις λίγες μορφές που σημάδεψαν την εποχή, τις διαδρομές, τους αγώνες, σμιλεύοντας ταυτόχρονα άθελά του συναγωνιστές, συναγωνίστριες και συντρόφους. Μιλούσε θεωρητικά χωρίς να θεωρητικολογεί. Με στέρεα κομμουνιστική συγκρότηση είχε όχι μόνο διαπεραστικό βλέμμα, αλλά και οξυδερκή πολιτική ματιά. Μιλούσε πολιτικά πάντα με το βλέμμα στο κίνημα. Τον θυμάμαι σε πλατύτερες συζητήσεις συγκροτήσεων και ανασυγκροτήσεων κτλ. Να παίρνει το λόγο και να προσγειώνει τη συζήτηση, βάζοντας πάντα ως κριτήριο τη σκοπιά του κινήματος. Αταλάντευτα ταγμένος στην υπόθεση της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης, έμπαινε ο ίδιος μπροστά σε όλα τα αγωνιστικά προσκλητήρια, σε όλα τα ορόσημα. Από την πύλη του Πολυτεχνείου την Παρασκευή 16 Νοέμβρη του 1973 μέχρι το Κάραβελ και από το Πολυτεχνείο του 1980 μέχρι τους αγώνες ενάντια στα φρεάτια στο Ρέντι και την πρωτομαγιάτικη πορεία στον Κορυδαλό για αλληλεγγύη στους φυλακισμένους συνδικαλιστές της ΕΑΣ. Στον αγώνα των εργατών της ΕΑΒ, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, από κάτω θα βρεις το Μάκη. Μαχητικός, ανυπότακτος αγωνιστής, πάντα όρθιος, πάντα στις επάλξεις, απλός και προσιτός ο Μάκης ήταν πάντα εκεί. Και στις κινηματικές φουσκονεργές, αλλά και με πολύτιμη δουλειά μυρμηγκιού στις Αμπότιδες. Πάντα σταθερό σημείο αναφοράς. Δεν μας είχε περάσει από το νου πως τίποτα δεν είναι παντοτινό. Το είπε πέρσι ο Νίκος ο Γιαννόπουλος, το λέει και η Ροζίνα στο κείμενό της στο βιβλίο «Στο ακροτελεύτιο κείμενο». Έφυγε πρόωρα ο Μάκης. Ήσυχος όμως τώρα μας κοιτάει από το εξώφυλλο του βιβλίου, με το γνωστό χαμόγελο και με την οδοντογλυφίδα στο στόμα. Ο Μάκης ως τεκίνο έκανε το χρέος του, παρέδωσε τη σκυτάλη, αφήνοντας πίσω του γερή παρακαταθήκη, αγωνιστική και πολιτική. Ο αγώνας για μια άλλη κοινωνία συνεχίζεται. Το λόγο τώρα έχει η συντρόφισσα Πόπη Γανιάρη.